την παρουσίαση της παράταξής του ενωμένη για τη Βυσσαλτία. Πραγματοποίησε ο υποψήφιος δήμαρχος Αθανάσιος Μασλαρινός χτες Σάββατο 16 Μαρτίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη από δημότες όλων των ηλικιών αίθουσα της πιτσερίας Σταματόπουλου στην Ιγρήτα. Ο κ. Μασλαρινός στην ομιλία του υπογράμμισε ότι η παράταξή του ενωμένη για τη Βυσσαλτία είναι μια ενωτική προσπάθεια που επιδιώκει να ενώσει τους δημότες και να αφήσει δυνάμεις από όλους τους δημοκρατικούς χώρους για το καλό του τόπου μας. Αναφερόμενος στο όραμά του, τόνισε την ανάγκη για ένα Δήμο βιώσιμο, με προοπτική ανάπτυξης, ποιότητα ζωής και δουλειές για τους ανθρώπους. Ένα Δήμο που αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητές του και ταυτόχρονα διαφυλάσσει σαν κόρυνο οφθαλμού το φυσικό του περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά του προς όφελος του τόπου και των δημοτών του. Ο κ. Μασλαρινός υπογράμμισε ότι η Βυσσαλτία, η Νιγρήτα, ο Αχινός και ο Τράγυλος είναι ευλογημένοι τόποι με εργατικούς και περήφανους ανθρώπους. Κι όμως, αντί οι περιοχές μας να σφίζουν από ζωή και η τοπική κοινωνία να διαθέτει πλούτο, τα πάντα είναι εγκαταλελειμμένα στην τύχη τους, τονίζοντας ότι σε όλα τα επίπεδα υπάρχει μια υστέρηση και στασιμότητα που εμποδίζει την ανάπτυξη. Τελικά, αναφερόμενος σε προσωπικό επίπεδο, τόνισε ότι δεν είδε ποτέ την πολιτική ως επάγγελμα, ούτε περιμένει να βιοποριστεί από την πολιτική, τονίζοντας ότι εάν θέλουμε να αλλάξει κάτι στο Δήμο μας, πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας, να γίνουμε εμείς η αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Ακόμα ο κύριος Μασλαρινός τόνισε ότι «Διαθέτω όραμα και σχέδιο για την πόλη μας. Ξέρω πώς να αναζητώ κονδύλια και ευρωπαϊκά προγράμματα. Γνωρίζω το θεσμικό περιβάλλον για την υλοποίηση των έργων με την εμπειρία και τεχνογνωσία μου. Με σχέδιο και πρόγραμμα μπορούμε να τα διεκδικήσουμε όλα αυτά με επιτυχία και να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί στους στόχους μας». Και κατέληξε «Ενωμένοι για τη Βυσσαλτία προχωράμε μπροστά. Με όραμα και σχέδιο για τον τόπο μας». Πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα για μένα προσωπικά. Μετά από 12 χρόνια εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση στο δεύτερο βαθμό, αποφάσισα να διεκδικήσω τη θέση του Δημάρχου της Βυσσαλτίας με όλη την ομάδα η οποία δηλώνει μαζί μου πανέτοιμη. Έχουμε σχέδιο, έχουμε όραμα για να προχωρήσουμε μπροστά για τον τόπο μας. Ένας τόπος κατά την άποψή μας ευλογημένος, με πάρα πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με πολύ εργατικούς, φιλότιμους και περήφανους ανθρώπους, τους οποίους εμείς θέλουμε να οδηγήσουμε εκεί που πραγματικά τους αξίζει. Ο τόπος μας έχει πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία θέλουμε να αναδείξουμε. Υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία, να διεκδικήσουμε κονδύλια, να διεκδικήσουμε χρήματα και προγράμματα στα κέντρα αποφάσεων, εκεί που γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς παίρνονται αποφάσεις, ούτως ώστε ο τόπος να έρθει και πάλι στο ύψος που το αξίζει. Με όχημά μας στην Ιγρήτα, η οποία είναι το brand name του Δήμου μας, πιστεύουμε ότι ο Δήμος θα αλλάξει μορφή στην επόμενη τετραετία. Ενωμένη για τη Βυσσαλτία, το όνομα του συνδυασμού, και να μας πείτε και για τα άτομα που απαρτίζουν την παράταξή σας. Το λέει και ο τίτλος της παράταξης, Ενωμένη για τη Βυσσαλτία, διότι θεωρούμε και το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι πως το προηγούμενο διάστημα αυτό που έλειψε από τον τόπο μας είναι ακριβώς αυτή η ένωση, αυτή η επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ μας. Πρέπει λοιπόν ενωμένοι, και να το καταλάβουμε όλοι μας, ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν χρειάζεται εδώ ούτε εγωισμοί, δεν χωράει ούτε παραταξιακές ταμπέλες, ούτε τίποτα. Πρέπει όλοι μαζί, καθένας από το μετερίζει του, καθένας από την άποψή του, καθένας από όπου τον κατατάξει ο κόσμος, πρέπει όλοι να ασχοληθούμε με τα κοινά και με τον τόπο μας για να πετύχουμε το καλύτερο. Ενωμένοι λοιπόν για τη Βυσσαλτία, με όραμα και σχέδιο για το αύριο. Υπάρχουν πολλοί, τους οποίους θα ανακοινώσουμε εν καιρό σε μια δεύτερη εκδήλωση που θα κάνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ενεργοί αυτή τη στιγμή στο Δήμο, έχουν την εμπειρία επίσης. Υπάρχουν νέα παιδιά που θέλουν να προσφέρουν στο Δήμο. Θα τα παντρέψουμε όλα αυτά μαζί για να πετύχουν πάντα το καλύτερο. Η αισιοδοξία πάντα υπάρχει, ξεκινάμε αισιόδοξα, τα μηνύματα είναι πάρα πολύ καλά από τον κόσμο και πιστεύουμε ότι θα είμαστε επόμενη δημαρχιακή αρχή που θα προχωρήσουμε το Δήμο όμως και με τους 27 συμβούλους.